από την επιλογή κυρίες εργασίες, πάγια ή από το αντίστοιχο εικονίδιο, έχουμε πρόσβαση στην οθόνη διαχείρισης των παγίων της εταιρείας. Για να καταχωρήσουμε ένα πάγιο, επιλέγουμε τη λειτουργία εισαγωγή, έτσι ώστε να ανοίξει η σχετική οθόνη καταχώρησης, η οποία αποτελείται από τις καρτέλες βασικά στοιχεία και από σβέσεις. Στην καρτέλα βασικά στοιχεία καταχωρούμε τα στοιχεία του παγίου. Κλικάροντας το πληκτροκωδικός προτείνεται αυτόματα ο επόμενος διαθέσιμος κωδικός. Στη συνέχεια καταχωρούμε τα υπόλοιπα στοιχεία του παγίου, όπως περιγραφή, λογαριασμό απόσβεσης, προμηθευτή, σχετικό παραστατικό, υποκατάστημα, ποσότητα, αξία κτήσης, ημερομηνία κτήσης και ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του παγίου. Δηλώνουμε επίσης μέθοδο απόσβεσης και συντελεστή απόσβεσης. Το πεδίο νέο συντελεστής χρησιμοποιείται σε περίπτωση που πρέπει να επανυπολογιστούν οι αποσβέσεις με νέο συντελεστή από το έτος 2013 και μετά. Στην καρτέλα αποσβέσεις απεικονίζονται οι αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα από τα στοιχεία που μόλις καταχωρήσαμε. Από την επιλογή εκτύπωση παράγεται η εκτύπωση του μητρώου παγίων. Το μητρώο παγίων εκτυπώνεται επίσης και από την επιλογή εκτυπώσεις, υποχρέωση δημοσίου, πάγια. Επίσης από εδώ παίρνουμε και τις εκτυπώσεις καταστάσεων αποσβέσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων αποσβέσεων. Η εκτύπωση καταστάσεων αποσβέσεων εμφανίζει τις αποσβέσεις ένα παγίο στοιχείο. Στα πεδία από ημερομηνία κτήσης έως ημερομηνία κτήσης, δηλώνουμε το ημερολογιακό διάστημα της απόκτησης των παγίων. Το προτινόμενο διάστημα από το πρόγραμμα είναι το 12μηνο του τρέχοντος έτους. Στο πεδίο έως ημερομηνία απόσβεσης, ορίζουμε ως πότε θα υπολογιστούν οι αποσβέσεις. Προτείνεται αυτόματα η 31 δωδεκάτου του τρέχοντος έτους. Μπορούμε, αν θέλουμε, να επιλέξουμε κατάσταση μόνο για τα αναπόσβεστα ή όλα τα πάγια και επίσης να επιλέξουμε συγκεκριμένους λογαριασμούς απόσβεσης για τους οποίους θα πάρουμε κατάσταση και συγκεκριμένο υποκατάστημα. Η συγκεντρωτική κατάσταση αποσβέσεων εμφανίζει τη συνολική απόσβεση των παγίων. Δηλώνουμε όπως και προηγουμένως ημερολογιακό διάστημα κτήσης και ημερομηνία απόσβεσης και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κατάσταση για το σύνολο των παγίων, για τα πολυθέντα ή τα ενεργεία. Από την επιλογή ΔΟΗ διαχειριζόμαστε το αρχείο των ΔΟΗ του προγράμματος. Κατά την εισαγωγή μιας νέας ΔΟΗ, τα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης είναι ο κωδικός της αντίστοιχης ΔΟΗ και η περιγραφή της.